φτιάξει την κάμερα και να κάνει αυτή την κρυμάτσα τώρα. Live. Το πέτυχα. Έχεις πατήσει να δεις καινούριο άτυγια με τιού! Γεια σας, γεια! Τι κάνετε? Όχι, καλά βλέπετε! Η Άννα Μαρία δεν είναι εδώ σήμερα, της έκλεψα την εκπομπή! Η Άννα Μαρία έχει 40 πυρετό! Εγώ την κόλλησα! Για να μην μείνουν πίσω τα πράγματα, εγώ θα κάνω εκπομπή σήμερα! Έχω όντως 40 πυρετό, με κόλλησε όντως η Ελένη πυρετό. Και επειδή είμαστε έτσι σε αυτήν την κατάσταση και οι δύο άρρωστες με τους μαύρους κύκλους, είπαμε να περιποιηθούμε μία την άλλη. Έχω μαύρους κυκλούς. Τι θα κάνουμε? Λέω να σε βάψω. Μα κοιτάξτε τι πως είναι. Και βάφω πολύ καλά. Ωραία. Αλήθεια. Η Ελένη είναι σήμερα εδώ πέρα να με βάψει. Ναι, για να βγούμε μετά. Εδώ σας χάλει τα μαλλιά μου, έτσι είναι. Πετάει κάτι. Ναι, αλλά είναι χάλια μούρις, οπότε τα μαλλιά σου είναι το λιγότερο κακό. Ετοιμή. Ναι. Περίμενε. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ έτοιμη. Θα κάνουμε τεστ για το αν βλέπεις, το ξέρεις. Πόσα είναι αυτά? Θα πω τρία. Παναγία μου. Μην αγχώνεσαι, θα το απολαύσεις. Εδώ, να πιάσω λίγο το προσωπάκι. Θα μπορώ να βγω το βράδυ, ε. Εννοείται. Θα ξεκινήσω από το κονσίλιο. Μπορείς να με βοηθήσεις εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ωραία. Να λες και στον κόσμο τι κάνεις, γιατί μπορεί να θέλω να το κάνω με το μακιγιάζ. Λοιπόν, όταν βάζουμε το κονσίλερ, το επιλέγουμε να το βάλουμε με τα δάχτυλά μας, τα μποναριστά. Δεν κάνω χρουτσου 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 χρουτσου. Θέλω να πω. Κλείζω τα μάτια, κάνω τα κλειστά. Να μην στα βγάλω, εντάξει. Μην παίζουμε, είπαμε. Μπορώ να σε βάψω, αλλά. Έχεις πολύ μικρό πρόσωπο. Και εσύ τα ίδια. Το πιο μου που σε πασπατεύω με τα δάχτυλά μου. Εδώ, εντάξει, έχεις 100 κιλά κονσίλερ. Γι' αυτό είμαι σίγουρη ότι έχεις ότι μου έχεις βάλει. Σου επιτρέπω να μου σκουπίσεις τα δάχτυλα. Μου επιτρέπει. Πάμε στο make-up. Α, θα το βάλεις τελικά. Τι, δεν θα σου βάλω make-up. Σε στέκε. Είσαι χάρη. Κανονικά το make-up το βάζουμε με πινέλο. Αλλά επειδή υπάρχει κίνδυνος να τις το χώσω σε μάτι, μύτη, στόμα, χεράκι. Χέρια. Απομακρύνεσαι, γιατί? Φοβάμαι. Γενικά θέλω να μου κάνεις θερινό μακιγιάζ, θα πούμε βράδυ εννοώ, μην το φοβηθείς. Α, το θες και παρίες. Κοίτα, όχι, εγώ θα προσπαθήσω να μείνω στους φυσικούς τόνους. Πιστεύω ότι κοπέλες στην ηλικία μας. Ωραία. Ναι. Δεν πρέπει να βάφονται πολύ. Δεν πρέπει να βάφονται πολύ. Πρέπει να βάζουν κανονικά, δεν χρειαζόμαστε ούτε make-up. Έχεις κάποια συμβουλή να δώσεις στα παιδιά εδώ για το πώς να απλώνουν το make-up? Μα τόση ώρα τι κάνω. Για το πώς να το απλώνουν, λέω. Αρχικά με ανοιχτά τα μάτια. Κλείσε μάτια. Υπάρχει μια πιθανότητα να με βάψεις και καλά, όντως. Όχι, μισή, επειδή μου κλείσει τα μάτια, δεν μπορώ να σε βάψω. Δεν έχεις ιδέα για το τι με κάνει να κάνω και σαν τα μάτια. Με τρόπο θα πάμε προς την περιοχή των ματιών. Με τρόπο. Το χρώμα θα είναι ένα ρίσκο. Ωραία. Μιας και δεν μπορώ να δω τι θα σου φοράω. Έπιασα καλά. Παντού σκιέσαι, έχει. Βάφω μάτι, έτσι. Δεν βάφω κάτι άλλο. Αν βάφω κάτι άλλο, πας το μου. Το μάτι είναι μια γενικότερη περιοχή. Έχει πάνω, έχει κάτω. Δεν θέλω να βγεις γελία, δεν θέλω να έχει πλάκα το τέτοιο. Αν θέλεις να είναι πετυχημένο. Θέλω να είναι πετυχημένο. Ξέρεις όμως τι, από το φόβο σου να βγει πετυχημένο δεν θα μου βάλεις τίποτα στο τέλος. Τα πλώρεις, τα παίρνεις. Βάλω άλλο λίγο. Αυτή τη στιγμή είσαι στο μόνο σημείο που δεν έχει σκιά. Είσαι σίγουρη ότι δεν βλέπεις? Δεν βλέπω τίποτα, αλλά είμαι πολύ καλή στην ψηλάφιση. Ελένη, στα μάτια δεν θα ξέρω τι να πρωτοβγάλω στο μοντάζ. Θέλω λίγο το μολύβι. Μολύβι ή eyeliner? Όχι eyeliner. Όχι eyeliner. Να το ρισκάρω τόσο πολύ. Εγώ βάζω eyeliner. Eyeliner. Σε κουμπάω. Α, δεν καταλαβαίνω. Είναι και ίδιο από το ένα μάτι στο άλλο. Λοιπόν, μάσκαρα. Το αγαπημένο μου. Μάσκαρα βάζω πάρα πολύ.
Δεν πάμε πουθενά χωρίς μόνο βγει τα φρύδια, δεν πάμε πουθενά χωρίς μάσκαρα. Αυτά τα δύο μόνο. Για να ανοίγει το βλέμμα και το μάτι. Γιατί τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Και αν είναι να φάνουμε να δείξω δύο ωραία ψυχή μας. Γι' αυτό και μου έχει κάνει τόσο ωραία μάτια αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι ο καθρέφτης της ψυχής μου. Να μου τις κάνεις έτσι έντονες, πυκνές, ε. Τι βάθω τόση ώρα. Δεν ξέρω πού ακουμπάει. Αχ, τώρα θα κατέστρεψα όλο το μακιγιάζ το υπέροχο. Τη μάσκαρα, ρε παιδί μου. Είμαστε καλά, ε. Ναι, καμία δεν είναι άρρωστη εδώ. Τι βάθω, τι βάθω. Καταλαβαίνω, κάπου κολλάει. Θα μπορούσε να έχει κάνει τα φρύδια μου χωρίς ξυσμένο μολύβι. Μια χαρά τα κάνεις και τώρα. Ήθελα να περάσω στο... στα χείλη. Τα χείλη σου, ρε αναμαρικά. Αυτά πιάνεις, βρε παιδί μου. Χείλη, θα τα πω, έπιανα. Κάνε μου λίγο duck face όπως κάνεις όλους τις φωτογραφίες στο Instagram. Θα τη βρήσω. Κοίτα, το καλό είναι ότι ό,τι και να σου κάνω εδώ, χειρότερα δεν γίνονται. Έχεις κάνει μόνο τη μία πλευρά. Έχω κι άλλα χείλη. Απ' την άλλη. Από αυτή την πλευρά εννοείς. Από εκεί το έχεις γαμίσει. Να κάνω. Οπ, δόντι, το κατάλαβα. Έτσι, πας να το σώσουμε. Μη γελάς! Μα συγγνώμη, γλυκούλη μου! Κάνε μου έτσι. Το contouring της Ελένης είναι το καλύτερο contouring στην Αττική. Η Kylie Jenner από την Ελένη κλέβει τα μυστικά της. Αλήθεια! Το έχω αυτό. Αυτό εγώ δεν το κάνω όταν με μπάφτε. Καλά τα πάω. Τέλεια. Το μάτι μου χρειάζεται λίγο ρούμι. Έχω φτάσει στο μάτι, δεν θέλω που την έχεις μάγουλα. Θες να δεις το ιστορή μας πριν με δω εγώ. Να βρεις το μαλλί κάτω μου, πως το μαλλί φταίει, που δεν φαίνεται τόσο ωραίο. Σου είπα εγώ ότι δεν φαίνεται ωραίο. Νέα τάση της μόδας. Διπλό eyeliner. Μεγαλώνει το μάτι. Το έκανε πρώτη Κλεοπάτρα, αλλά δεν το έκανε τόσο καλά. Τόσο καλά δεν το έκανε, όχι γιατί έβλεπε. Θα αφήσω το τηλέφωνο μου. Να παίρνω το τηλέφωνο να κλείνετε ραντεβού. Ελένη, πώς λέγεται το μακιάζ. Τι γλυκό μας έχεις φέρει. Πανακότα με σοκολάτα. Να λέγεται πανακότα με σοκολάτα. Πανακότα με σοκολάτα. Και θέλω να δεις εδώ πέρα τον τρόπο που μου έχεις καλύψει το σπυράκι με τη μάσκαρα. Έχω ένα σπυράκι εδώ, η Ελένη έβαλε μάσκαρα να το καλύψει. Είναι η πανακότα σοκολάτα. Ήρθε η ώρα σου, Ελένη. Θες να έχεις εσύ τέτοια την τιμή. Πάμε! Ωραία. Παρακολουθείς το κανάλι μου, έτσι δεν είναι. Ξέρεις ότι, ότι νομίζουν ότι εγώ δεν ξέρω να βάφω. Ωραία. Γιατί το νομίζουν αυτό. Γιατί δεν είναι καλό beauty tutorial. Αν τώρα ήρθε η ώρα να τους αποδείξω ότι ξέρω πάρα πολύ καλά να βάφω και θα σας δείξω το αγαπημένο μου μακιάζ πάνω στην αγαπημένη μου φίλη Ελένη. Εγώ τι έβαλα. Έχεις βάλει, ναι, έχεις βάλει. Το έχασα. Όχι, έχεις όλο το δάχτυλο. Μην ψυχήσεις. Πού είσαι. Είσαι κάπου εδώ, εδώ μαζί μας. Ωραία. Αρχίζουμε και πλώνουμε. Εντάξει, την τεχνική σας την είπε και η Ελένη προηγουμένως, πώς να το κάνετε. Το πάνω είναι να δείχνετε ότι ξέρετε. Λοιπόν, βάζουμε και στο λαιμό. Και λίγο στο λαιμό. Ναι, για να μην υπάρχει για να μην υπάρχει διαφορά χρώματος, βέβαια. Και λένε ότι έχουμε κάνει κακό σολάριο. Για πάμε στο... πώς λέγεται, στο κονσίλερ. Πάει το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο σου χτυπάει. Να δω αν είναι κάτι σημαντικό. Έλα, είμαι σε μια φίλη μου. Κάνουμε γύρισμα. Ποιος είναι. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Όταν λες γύρα, εννοείς γύρα σουβλάκια. Έλα κοντά. Κλείσε τα μάτια. Τα έχω κλείσει. Να τσεκάρω ότι εδώ είναι μάτι. Τώρα δεν μπορώ να σας δείξω τις τεχνικές που έχω μάθει για το κονσίλερ. Γιατί... Στο μυγιάκι και εσύ. Γιατί... Απλά από τη μία πλευρά νομίζω έβαλα, από την άλλη δεν έβαλα. Η μία πλευρά θα είναι λίγο διαφορετική όπως όλα στο σώμα μας. Πάμε στην περιοχή του ματιού. Παιδιά, η Ελένη έχει μια υπέροχη πλατφόρμα, θα έλεγα. Πώς λέγεται. Παλέτα. Παλέτα. Naked λέγεται. Τι εταιρεία είναι, παίζει, μπορεί να μας δώσουν χορηγία. Naked. Naked εταιρεία. θέλουμε να κάνουμε λίγο πιο βραδινό μακιγιάζ. Ελπίζουμε να πιάσουμε βραδινή σκιά. Αχ, Παναγία μου. Βραδινότατη. Θα τοποθετήσουμε μόνο στο αυτό του ματιού, πώς λέγεται, που είναι κινητό βλέφαρο. Μετά θα ελπίζουμε να πάρουμε ένα άλλο χρώμα, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε διχρωμία. Διχρωμία. Σμόκι. Ωχ!
Επίσης, δεν ξέρω τι έχω πάρει. Απλά μένω στην ίδια σκιά, πιστεύω. Πιστεύεις. Α, μάλιστα. Η σκιά έχει ξεπεράσει το φρύδι, βάβεις πάνω. Θες να σε δεις λίγο? Γιατί? Δεν θες. Εντάξει. Εγώ δεν φοβάμαι να στήσω. Μάλιστα. Τραβάμε μέχρι το αυτή. Και κάνουμε και αυτή την πλευρά. Ωραία. Εδώ είναι το μάτι. Άρα πιστεύω έτσι. Ναι. Η Ελένη σε αντίθεση με μένα δεν έχει τόσο μεγάλες βλεφαρίδες, γι' αυτό χρειάζεται αρκετή μάσκαρα. Βάλε, βάλε. Και τώρα πάμε στα φρυδάκια. Α, είναι σκιά. Ναι. Oh. Αριστούργημα, έργο τέχνης. Ναι, εκείνη το φρύδι μου ακριβώς. Όχι. Τα φρύδια της Ελένης δεν είναι σωστά στο σημείο που είναι, οπότε αποφάσισε να τα αλλάξει θέση. Και συνεχίζεις να βάφεις πάνω από το φρύδι. Βάφει το κούτελο. Λοιπόν, αν θες να μου γράψεις εδώ πέρα στο κούτελο κάτι, μπορείς. Κουράστηκε, κορίτσι, κουράστηκε. Θα κάνουμε ρούς. Κάνω παύσεις. Δεν είμαι σίγουρη αν πρέπει να το κάνω αυτό. Ας ξεκινήσουμε ότι ήταν λάθος από την αρχή. Κάνε μου έτσι. Και πάμε στα χείλη. Διάλεξε ένα κραγιονάκι, έλα. Λοιπόν, θα τα μυρίσω. Κάνε μου... Μου κάνεις. Ωραία, μην μου κάνεις άλλο. Εγώ τώρα χωρίς μολύβι δεν μπορώ να βρω τις γραμμές μου, εσύ Ελένη. Θέλω να έχεις μεγάλα ζουμερά σαρκώδη χείλη. Καλοκαιρινά, πάνω απ' όλα. Έχω βάλει τα παντά. Εσύ νιώθεις έτοιμη. Έτοιμη, να πει δεν ξέρω το παράδειγμα. Γύρα στην κάμερα. Τώρα καλύτερα. Σου έχω κάνει μια ελιά! Αυτό τι είναι! Πάμε! Είναι η νομικιά σου! Σου πάει, δεν είναι κούκλα! Είμαι δομαχτική! Κι εγώ είμαι όμως, δεις! Εσείς όμως σε φυσικές αποχρώσεις, σε φυσικούς τόνους. Ναι, γιατί είπαμε να κάνουμε ένα πρωινό και ένα βραδινό! Είπαμε με την Ελένη να κάνουμε αυτό το βίντεο γιατί βγαίνουμε τόσο καιρό και δεν μας φταίει κανένας. Και λέμε, ρε παιδί μου, ξέρεις τι. Μάλλον φταίει το μακιγιάζ. Φταίει το μακιγιάζ μας. Και είπαμε να. Δεν βαφόμασταν, ήταν πολύ ελαφρύ. Μάλλον. Δεν είχε τίποτα μοδάτο μέσα, δεν είχε τίποτα. Δεν είχε μια άποψη, ένα κάτι να πεις ότι. Δες τη φοράει η Ελένη βαρίτσου, να το κάνω κι εγώ. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, share, thumbs up και να μας στείλετε την αγάπη σας στην Ελένη. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Ελένη. Την αγαπώ την Ελένη. Ευχαριστώ που δέχτηκες να σου κάνω αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και μέχρι το επόμενο Amigami Q. See you, be you, me!